Βρισκόμαστε στο όρος στα Ιματιά, 450 μέτρα υψόμετρο και στο μοναστήρι του Παντοκράτορα. Κτισμένο περίπου τα 1500, τώρα είναι στη δικαιοδοσία της ενορίας του Αγίου Ματθαίου και παλαιότερα υπήρχε μοναστήρι κοινότητα, η οποία ήταν εδώ πέρα, μόναζε. Ένα μοναστήρι με πολλά τάματα, με πολύ μεγάλη περιουσία, κοπάδια, ελιές, αμπέλια και οτιδήποτε άλλο. Εδώ οι γυναίκες δουλεύουν, θα δουλεύεις όλες εθελοντικά, ουδείς αμείβεται για αυτό που κάνει και προσφέρουν αυτό το διήμερο 5 και 6 του μηνός, προσφέρουν το διήμερο αυτό 5 και 6 του μηνός ό,τι μπορούν για την επίτευξη του σκοπού, ο οποίος είναι ένα έθιμο το οποίο είναι από τα παλιά, ανεβαίνει πάρα πολύ κόσμος εδώ πάνω. Ανεβαίνει πάρα πολύ κόσμος εδώ πάνω, γιατί το έθιμο, είναι μακαρονάδα. Όχι μακαρονάδα κολοπίμπυρη, ούτε μπούρου μπούρου. Μακαρονάδα με σάλτσα, δηλαδή μακαρόνια βραστά, με σάλτσα κρεμμύδι, ντομάτα, πιπέρι κόκκινο, πιπέρι καυτερό, να καίει κιόλας λίγο, να καίει για να μπορεί να αντέξει και τη ζέστη. Εδώ είναι η μαγείρη μας, ο Λάκης ο Ανδριώτης και η σύζυγός του η Τίνα, εδώ προσφέρουν άφιλο κερδός. Τα νεράκια, το σούρωμα των μακαρονιών, τα μακαρόνια. Εδώ τα καζάνια μέσα εκεί που βράζουν, η φωτιά αναμένει. Περιμένουμε να ζεστάνει τον όρο για να μπουν τα μακαρόνια, ακόμα μία δόση στο κάθε καζάνι. Και εδώ είναι τα μακαρόνια έτοιμα, έχουν σουρώσει, έχουν πασαλιστεί με λάδι για να μην κολλάνε και περιμένουν τους καλεσμένους να τα φάνε. Αν σε λες τελειώνει, έλα, έλα, έλα. Ο πατέρα, ο παππούς και ο αυτός. Έλα, έλα. Εντάξει, καλή είναι. Το φέρουμε σάρτα τώρα. Σάλτσα ή σούγκο. Σάλτσα, Σπύρο. Αφού θα τη ρίξουμε στην κάμερα, Κώστα, που πρέπει να έχει σάλτσα. Εντάξει, αυτό είναι. Έλα, Σπύρο. Τώρα δώσε τη Διάννη τη φάει. Πάμε. Τη Διάννη τη φάει. Πρέπει να δω τη Διάννη τη φάει τώρα. Εγώ θα δω το δουλειό εδώ πέρα. Δώσε, Γιώργο, να φάει. Ποιος είναι τη φάει, παιδί. Θα φάει εγώ να πάω. Δουλειά κάνουμε τώρα, δεν μου θέλει και πολλά δουλειά. Εδώ είναι η εκκλησία Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Είπαμε ότι έχει χτιστεί γύρω στο 1500 με τις εικόνες του και με τις τοιχογραφίες που ήταν παλιότερα τοιχογραφημένο. Παλιότερα ίσως κάποιοι οι οποίοι είχαν τη δικαιοδοσία, δεν ξέραν και τι κάνανε, πιάσανε, ξέρω εγώ, τα βάψανε όλα.
Ακόμα έχουν παραμείνει αυτές οι τοιχογραφίες γύρω-γύρω εδώ. Και εδώ είναι ο Γυναικονίδης, έτσι, με αυτό το πλεχτό κάγκελο, το οποίο είναι δισεύρετο τώρα στις εκκλησίες μας. Μπορώ να πω και το εξής, ότι έχει πέσει και θύμα αλληλασίας και κλοπής στο μοναστήρι. Μια χρονιά, μπορεί να δεις, περιμένετε να βγάλω, τη σκάλα. Εδώ είναι η εικόνα του Παντοκράτορα. Βλέπετε τον Παντοκράτορα, μια εικόνα πολύ παλιά, επενδυμένη με φύλλο ασήμι. Βγαίνοντας έξω εδώ πέρα, ξέρω εγώ, είναι εδώ ο κύριος Γαβρίλης Ανδριώτης, παλιός κερκυραίος ψάλτης, ο οποίος διατήρησε την κερκυραϊκή ψαλτική, την κατά αυτού κερκυραϊκή ψαλτική, με καμία παραλλαγή. Τώρα όμως ο χρόνος πέρασε και είναι βοηθός, βοηθητικός. Αυτός είναι ο ξενών με τα κελιά, εδώ που φιλοξενούσε τη μοναστική κοινότητα το καιρό εκείνο. Από εδώ. Θα πάμε εδώ στη κλίματα αριά του μοναστηριού, με ωραία σταφύλια. Και εδώ είναι άρχοντας του μοναστηριού, Βαραγκούλης Σάκης. Τον λες πως κάνετε εσύ, άρχοντας. Εδώ είναι το καμπαναριό. Φυσικά δεν ήταν αυτό το καμπαναριό το αρχικό, το οποίο είχε το μοναστήρι, το είχε ρίξει κεραυνός και μετά με τη συνεργασία της αρχαιολογικής υπηρεσίας ήταν αυτό το πράγμα εδώ.